6 μήνες πριν, κανείς δεν σε πίστεψε. Όλοι μίλησαν επικριτικά. 6 μήνες πριν, η κυβέρνηση θεωρούσε ότι το σώμα σου τους ανήκει. Επειδή εσύ δίνεις ψυχή και σώμα στη δουλειά σου. 6 μήνες έμαθες να ζεις σε αδιανόητες συνθήκες προκειμένου να μην σε αλλάξουν. Γιατί ξέρεις ότι δεν πρέπει να αλλάξεις. Ξέρεις ότι να ακολουθείς τις πεποιθήσεις σου σημαίνει να είσαι ο εαυτός σου. Να σηκώνεις το ανάστημά σου σημαίνει να είσαι ο φάρος για αυτούς που δεν είχαν το ίδιο θάρρος, αντοχή και κότσια με σένα. Τίποτα που αξίζει δεν ήταν εύκολο. Το ξέρεις πια. Ξέρεις τι σημαίνει να βάζεις το σώμα σου ασπίδα λογικής και όχι να το παραδώσεις. Υπάρχει ο εύκολος τρόπος. Και αυτό που κάνεις εσύ. Γιατί γνωρίζεις το άδικο. Σήκω. Μπορείς και θα το κάνεις. Αυτή η στιγμή ανήκει σε σένα. Αν όχι σήμερα, πότε. Σπάσε το φόβο και τη σιωπή και φώναξε. Δεν θα υπακούσουμε. Δεν θα τρέξουμε μακριά. Οι δικαιολογίες έχουν τελειώσει. Μείνετε δυνατοί. Συνάδελφοι, είμαι από Χανιά, ονομάζομαι Λίγο Ψάκη Κυριακή και είμαι γενικός γιατρός. Εργαζόμουν στο πολυπληθέστερο ιατρείο του βόρειου οδικού άξονα του νομού και εφημέρευα στο κέντρο υγείας Κισάμ. Με ομαδική επιστολή στο Viper μετακινήθηκα στο COVID-TEP του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων. Το έμαθα από τους συνάδελφους που είχαν σύνδεση στο Viper, γιατί εγώ μέχρι τότε δεν είχα, την απέκτησα μεταγενέστερα. Με την ίδια επιστολή που πήρατε κι εσείς, 1,5 χρόνο μετά βρέθηκα στο δρόμο όπως βρεθήκατε κι εσείς. Δεν είμαι εδώ για τους 120 υγειονομικούς που εξακολουθούμε να βρισκόμαστε στο δρόμο. Δεν είμαι εδώ για τους υγειονομικούς των Χανίων που εδώ και 3 μήνες βρισκόμαστε έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Δεν είμαι εδώ γιατί πεινάμε. Είμαι εδώ γιατί έχω δώσει όρκο στον Ιπποκράτη. Οφελέει ή μη βλάπτην, έλεγε ο όρκος. Όταν βγήκαμε σε αναστολή, συνάδελφοι, είχαμε 13.000 νεκρούς με 1,5 χρόνο πανδημίας και με ένα στέλεχος για το οποίο δεν γνωρίζαμε τίποτα. Μέσα σε 6 μήνες που βγήκαμε σε αναστολή, 7.500 άνθρωποι, είμαι εδώ για τους 12.000 ανθρώπους. Είναι ντροπή, είναι έσχος να απογυμνώνουμε το εσύ και να θάβουμε ανθρώπους. Οι νεκροί είναι άνθρωποι, δεν είναι νούμερα σε στατιστικές. Σας εκλυπαρώ, γυρίστε μας τις θέσεις μας να σώσουμε ζωές. Εκεί είμαστε ταγμένοι. Έσχος, ντροπή να μας θέτετε σε αναστολή. Κάνω τις ζωές,
σας. Λέγομαι Βίκη Σουλεϊμάνοβα, είμαι παιδοχειρουργός. Θα ήθελα να σας κάνω μια υπενθύμηση στον όρκο του Ιπποκράτη. Ορκίζομαι στο Θεό Απόλλωνα το γιατρό και στο Θεό Ασκληπιό και στην Αιγαία και στην Πανάκια και επικαλούμενο στη μαρτυρία όλων των Θεών ότι θα εκτελέσω κατά τη δύναμη μου και την κρίση μου τον όρκο αυτόν και τη συμφωνία αυτή. Να θεωρώ τον διδάσκαλό μου της γιατρικής τέχνης ίσο με τους γονείς μου και την κοινωνό του βίου μου. Και όταν χρειάζεται χρήματα να μοιράζουμε μαζί του τα δικά μου. Να θεωρώ την οικογένειά του αδέλφια μου και να τους διδάσκω αυτή τη τέχνη αν θέλω να τη μάθω χωρίς δίδακτρα ή άλλη συμφωνία. Να μεταδίδω τους κανόνες ηθικής, την προφορική διδασκαλία και όλες τις άλλες γιατρικές γνώσεις στους γιους μου, στους γιους του δασκάλου μου και στους συγκεκριμένους μαθητές που πήραν το γιατρικό όρκο, αλλά σε κανέναν άλλον. Θα χρησιμοποιώ τη θεραπεία για να βοηθήσω τους ασθενείς κατά τη δύναμη και την κρίση μου, αλλά ποτέ για να βλάψω ή να αναδικήσω. Ούτε θα δίνω θανατηφόρο φάρμακο σε κάποιον που θα μου το ζητήσει, ούτε θα του κάνω μια τέτοια υπόδειξη. Παρομοίως, δεν θα εμπιστευτώ σε έγκυο μέσω που προκαλεί έκτρωση. Θα διατηρώ αγνή και άσπηλη και τη ζωή και την τέχνη μου. Δεν θα χρησιμοποιώ νηστέρι ούτε σε αυτούς που πάσουν απολυθίαση, αλλά θα παροχωρώ την εργασία τους στους ειδικούς της τέχνης. Σε όσα σπίτια πηγαίνω, θα μπαίνω για να βοηθήσω τους ασθενείς και θα απέχω από οποιαδήποτε εισκυμένη βλάβη και φθορά. Αν τηρώ τον όρκο μου αυτό και δεν τον παραβώ, ας χαίρω πάντοτε υπολείψιος ανάμεσα στους ανθρώπους και τη ζωή και την τέχνη μου. Αν όμως τον παραβώ και επιορκήσω, ας πάθω τα αντίθετα. Και έχουν κάποιες πιο σύγχρονες αλλαγές και προσθήκες στον όρκο και είναι εξής. Να μεταδίδω τους κανόνες ηθικής, της προφορική διδασκαλία και όλες τις άλλες γιατρικές γνώσεις στους γιους μου, στους γιους του δασκάλου μου και τους συγκεκριμένους μαθητές που πήραν το γιατρικό όρκο, αλλά σε κανέναν άλλον. Θα χρησιμοποιώ τη θεραπεία για να βοηθήσω τους ασθενείς κατά τη δύναμη και την κρίση μου, αλλά ποτέ για να βλάψω ή να αδικήσω. Θα αποφύγω να βλάψω την ηθική της κοινωνίας μου. Δεν θα βλάψω κανέναν εσκεμμένα για τα συμφέροντα κάποιου τρίτου. Να κρατώ το καλό του ασθενούς μου ως πρώτη προτεραιότητα. Μπορεί να υπάρχουν πολλές συγκρουόμενες καλές προθέσεις, όπως το καλό της κοινότητας, η συντήρηση των οικονομικών πόρων, η στήριξη του συστήματος δικαιοσύνης ή απλά για να βγάλει χρήματα ο γιατρός. Να κρατώ το καλό του ασθενούς μου ως πρώτη προτεραιότητα. Αυτά σας τα θυμίζω. Αυτά σας τα επισημαίνω. Δεν είμαστε εμείς που καταπατήσαμε τον όρκο του Ιπποκράτη. Εσείς τον καταπατήσατε. Καταπατήσατε τον όρκο του Ιπποκράτη και βρίσκεστε από λάθος μεριά της ιστορίας. Διαλέξτε. Ή είστε μαζί μας από τη σωστή μεριά ή είστε από τη λάθος μεριά. Όποιος βρέθηκε από τη λάθος μεριά της ιστορίας εξαφανίστηκε. Αργά ή γρήγορα. Αν έχετε την αυταπάτη, όταν τελειώσει ο ρόλος σας, θα σας κλείσουν. Γελέστε ικτρά. Θα τελειώσει και θα τελειώσετε κι εσείς με αυτό. Ονομάζομαι Κυρίτσης Ιγνάτιος. Έχω έρθει από τα Χανιά της Κρήτης. Εργάζομαι με διασώσεις στο ΕΚΑΒ το ΜΕΑ Χανίων. Όλη η περιφέρεια είναι εδώ και στηρίζει αυτόν τον αγώνα στο κέντρο της πρωτεύουσάς μας. Το κεντρικό μας σύνθημα είναι συνεχώς «Δεν υποχωρούμε αν δεν δικαιωθούμε». Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να το κάνουμε πράξη. Είναι η ευκαιρία με αυτή τη δράση πραγματικά να μην υποχωρήσουμε. Σας καλώ λοιπόν και κάνω πρόταση στο συντονιστικό από απόψε να μετατρέψουμε τις δράσεις μας σε 24ωρη βάση. Να μείνουμε εδώ στο Υπουργείο. Σας καλώ όλους να στηρίξουμε αυτόν τον αγώνα. Πρέπει να καταλάβουν ότι δεν πάει άλλο. Δεν μπορεί αυτό να συνεχιστεί. 6 μήνες έχει έρθει ο κόμπος στο χτένι. Οι οικογένειές μας πίσω έχουν αφήσει παιδιά εδώ και αυτή τη φορά το εννοούμε. Ειλικρινά η επαρχία έχει την ψυχή και τη δύναμη να το στηρίξει.
Παρακαλούμε πάρα πολύ και τους συναδέλφους που βρίσκονται στην Αθήνα να βοηθήσουν σε αυτό. Να δώσουμε το μήνυμα στα συνδικάτα της Αθήνας, στον πρόεδρο του ΠΟΕΔΗΝ, να πάρει τώρα πράξη και να κάνει τα λεγόμενά του. Να κατεβάσει τους εργαζόμενους σε 24 ώρες συνεχές απεργιακές κινητοποιήσεις από σήμερα. Όχι στις 26 του Φλεβάρη. Θέλω να πιστεύω ότι μπορούμε αυτό να το κάνουμε πράξη. Το μόνο που μένει είναι να το πάρουμε απόφαση. Σήμερα είναι η μέρα των ερωτευμένων. Χρόνια μας πολλά λοιπόν, γιατί εμείς είμαστε ερωτευμένοι με την ελευθερία. Και σαν ελεύθεροι γιορτάζουμε σήμερα. Χρόνια πολλά ελεύθεροι πολιορκημένοι μου. Χρόνια πολλά αδέρφια μου. Πάμε μέχρι τέλους. ΠΑΜ εξ αρχής της υγειονομικής κρίσης, τάχτηκε κατά των αυταρχικών μέτρων της κυβέρνησης, στελιτεύει μέχρι σήμερα την εργαλειοποίηση της πανδημίας και συμπαρατάχθηκε με το διοκόμενο υγειονομικό προσωπικό. Πολύ περισσότερο που τα δίθεν μέτρα κατά της πανδημίας σκοπό είχαν εκτός των άλλων την αποξήλωση του εναπομείναντος εθνικού συστήματος υγείας και την παράδοση της δημόσιας περίθαλψης και των δομών υγείας στα ιδιωτικά συμφέροντα. Στο πλαίσιο της πάγιας θέσης μας και τακτικής μας, επικροτούμε και στηρίζουμε πολιτικά, ηθικά και με κάθε πρόσφορο μέσο την κινητοποίηση και το κάλεσμα των υγειονομικών κατά της υποχρεωτικότητας για συνεχή παρουσία κόσμου έξω από το Υπουργείο Υγείας Αριστοτέλους 17 από τη Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου και κάθε μέρα για όλο το 24ωρο. Την κίνηση και το κάλεσμα των υγειονομικών κατά της υποχρεωτικότητας υπογράφει ένα δίκτυο 36 νοσοκομείων και δομών υγείας της Αττικής, καθώς και το ΕΚΑΒ Αθηνών.